Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως, ας παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, ορίστηκαν οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Στην Ξάνθη, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης, ξεκινώντας περιοδεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τριπλασιασμό των στρεμάτων και τη στήριξη του μοναδικού φουγάρου ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΒΖ από την Ορεστιάδα. Στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, μία γυναίκα, η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα. Πάμε τώρα να δούμε μαζί αναλυτικά όλη την επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε με την απόφαση που πήρε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χρήστος Μέτιος, και αφορά στους νέους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες αλλά και στις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν από εδώ και στο εξής. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά μαζί ποιοι είναι οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες και ποιες αλλαγές έχουμε. Έχουμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δημούδη από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Η κυρία Δημούδη αναλαμβάνει ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ο κύριος Νικόλαος Εφρεμίδης από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Ο κύριος Εφρεμίδης αναλαμβάνει επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνιάδη από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Χρήστος Λυθυρόπουλος από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Αχμέτη Μπράμα από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας. Και τέλος, ο κύριος Χρήστος Τερτσούδης από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Άρα λοιπόν βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ουσιαστικά δύο από τον Εύρο είναι η θεματική αντιπεριφερειάρχηση, η κυρία Δημούδη και ο κύριος Χρήστος Τερτσούδης. Μάλιστα, λοιπόν, συγχαρητήρια στα νέα τους καθήκοντα και καλή συνέχεια στο έργο που έχουν να επιτελέσουν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην Ξάνθη συγκεκριμένα. Από την Ξάνθη, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, ανακοίνωσε ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς θα προχωρήσουμε στην θεσμοθέτηση αλλαγών που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Ξεκινάμε σε όλη την Ελλάδα επικοινωνία με τους Δήμους και τους Περιφερειάρχες. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει, όπως είπε ο κύριος Κουρλέτης, μια πρώτη επεξεργασία που αφορά στις θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο που σχετίζεται με την αυτοδιοίκηση των Καλλικράτη. Θέλουμε αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί με έναν απευθείας διάλογο από εδώ και στο εξής, να καταγράψουμε, είπε ο κύριος Κουρλέτης, τα προβλήματα, να ακούσουμε παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης επισκέφτηκε τα γραφεία της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη, όπου συνομίλησε με τα μέλη της Νομαρχιακής και τους βουλευτές. Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν και θα επανέλθουν για να αναζητηθούν λύσεις ή πολιτικές αποφάσεις, είναι αυτά των συμβασιούχων της καθαριότητας των Δήμων, οι δασικοί χάρτες και τα επιμέρους προβλήματα που προκύπτουν, ζητήματα στελέχωσης και επίλυσης των προβλημάτων για οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και το μείζον ζήτημα του Καλλικράτη και των αλλαγών του. Ο Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι από την Ξάνθη και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκινά ουσιαστικά η διαβούλευση για το μεγάλο πλαίσιο αλλαγών που προετοιμάζεται για την αυτοδιοίκηση και αφού έχει ολοκληρωθεί η πρώτη επεξεργασία, μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει βάση στον εξαντλητικό διάλογο και τη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού πριν οριστικοποιηθούν στην τελική νομοθετική πρωτοβουλία. Ένα από τα θέματα είναι και το εκλογικό σύστημα, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Σκουρλέτη, αυτό που απασχολεί επίσης είναι οι αρμοδιότητες, οι πόροι, η σχέση με την κεντρική διοίκηση και τις αποκεντρωμένες, αλλά και ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Επειδή πραγματικά είμαστε φανατικοί οπαδοί του διαλόγου, μας ενδιαφέρει πριν οριστικοποιήσουμε τις θέσεις που θα έρθουν για ψήφιση στη Βουλή, να εξαντλήσουμε όλες εκείνες τις δυνατές μορφές επικοινωνίας και διαβούλευσης. Και γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ σήμερα. Ο εκλογικός νόμος είναι μία από τις αλλαγές που σκοπεύουμε να φέρουμε για ψήφιση. Υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων, των πόρων της αυτοδιοίκησης, των σχέσεων με την κεντρική εξουσία, με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλέγμα αλλαγών και πρέπει να αποσαφινιστεί. Θεωρούμε ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να έχουμε ολοκληρώσει αυτή την επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης.
Εν τω μεταξύ, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 85 νησιωτικών και ορεινών δήμων με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων αυτών του Κάτου Νευροκοπίου, Μίκης και Σαμοθράκης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Στερικών κατά την περιοδία του στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έκανε γνωστό ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη είτε λειτουργικών του δαπανών είτε για επενδυτικές του δραστηριότητες ή έργα. Τα χρήματα προέρχονται από τα ταμιακά υπόλοιπα των λογαριασμών του φόρου ζήθου, των τελών διαφήμισης και των τελών ακίνητης περιουσίας. Λοιπόν, αυτά ανακοίνωσε ο κύριος Κουρλέτης και αφορούν και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Ξάνθη, γιατί η παρουσία και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη πραγματοποιήθηκε η κομματική εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης με θέμα Νέα Δημοκρατία, ξεκίνημα αλήθειας και ελπίδας για την Ελλάδα, μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ομιλητές ήταν ο κύριος Βαρβιτσιώτης αλλά και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Στην Ξάνθη έγινε η πολιτική εκδήλωση με θέμα Νέα Δημοκρατία, ξεκίνημα αλήθειας και ελπίδας για την Ελλάδα, μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ομιλητές ήταν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πρώην Υπουργός και Τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης άσκησε δρυμύτατη κριτική για την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τόνισε ότι πριν αναλάβει η τωρινή κυβέρνηση οι μεταναστευτικές ροές περίπου 40.000 το χρόνο στην Ελλάδα και με τις πολιτικές της κυβέρνησης έφτασαν στο 1 εκατομμύριο. Έκανε ένα σύντομο απολογισμό των συνεπειών αυτής της πολιτικής στην Ευρώπη που δημιούργησε τείχους και έκλεισε με το Brexit στην Αγγλία. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει να επαναφέρουν τον έλεγχο και στα θαλάσσια σύνορα, να εμπλέξουν τοπική αυτοδιοίκηση με γενναία χρηματοδότηση και να αποκλείσουν τις ΜΚΟ και κυρίως τις ξένες ΜΚΟ και να επαναφέρουν τη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των χρημάτων που είναι χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου πολίτη. Σε ό,τι αφορά τα μεταναστευτικά, το πρόβλημα αυτό θα παραμείνει, ήρθε και να παραμείνει. Είναι σίγουρο ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση από ό,τι ήταν το 2015, αλλά σίγουρα με τα λεφτά που υπάρχουν, το να μην μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα 65.000 ανθρώπων που φιλοξενούμε στη χώρα μας, με 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας, δείχνει τη διαχειριστική ανεπάρκεια και του κύριου Μουζάλα αλλά και συνολικά της κυβέρνησης. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης επίσης υποστήριξε ότι η Τουρκία τηρεί τη δέσμευσή της με τη συμφωνία που έκανε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μεταναστευτικές ροές. Δεν την τήρησε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έδωσε τη βίζα για τους Τούρκους πολίτες, αλλά μονάχα τα χρήματα που συμφωνήθηκαν, και για το λόγο αυτό ο Ερντογάν δεν θα αξιοποιήσει το μεταναστευτικό, αλλά φοβάται τις ροές μεταναστών από τον Εύρο που δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, καθώς με επίθεση ενάντια στην κυβέρνηση άρχισε την ομιλία του στην σύσκεψη των τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τη χώρα σε ένα τέταρτο μνημόνιο από την πίσω πόρτα. Ο πιο ανεύθυνος, αδίστακτος δημαγωγός που έχει γνωρίσει η χώρα δεν δικαιούται να βγάζει γλώσσα από πάνω. Η Νέα Δημοκρατία, μαθήματα πατριωτισμού και εθνικού καθήκοντος, δεν δέχεται από κανέναν, πόσο μάλλον από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε μεταξύ άλλων και ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων που διαπραγματεύεται αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση. Όλα αυτά και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τον κύριο Φώτη Αδαμάκη, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Μασχάκη. Σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και θέλω να κάνουμε καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορούν βεβαίως στον σχεδιασμό που θα κάνει από εδώ και έπειτα η κυβέρνηση με βάση την ανασυγκρότηση την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είπε ότι αλλάζουμε σελίδα ουσιαστικά. Μια εικόνα εν χίλιες λέξεις. Ήταν θλιβερός πραγματικά. Αν τον παρατηρήσω σε χθες, κυρία Μπασκάγη, το ύφος του και η όρεξή του που παλιά πετούσε ήταν πολύ θλιμμένη. Δυστυχώς η χώρα οδεύει προς τον κατήφορο με ευθύνη του κύριου Τσίπρα. Μια ανίκανη κυβέρνηση που τα δύο τελευταία χρόνια οδήγησε την Ελλάδα στο χάος. Ενώ το 2014 ήμασταν μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο τρίμηνο που είχαμε, νομίζω τρίτο ή τέταρτο, που είχαμε πραγματικά, δεν είχαμε ύφεση, είχαμε ανάπτυξη, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε ύφεση. Τώρα είμαστε το αντίθετο, είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε σε ύφεση από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια, με τις ατέρμονες, τα είχαμε διαπραγματεύσεις, που έπρεπε να κλείσει πέρυσι το Μάιο. Αν έκλεινε πέρυσι το Μάιο, τα μέτρα δεν θα υπήρχαν αυτά, μαζί με το ασφαλιστικό. Δυστυχώς, όταν σε βρίσκουν αδύναμο Ευρωπαίοι και η Τρόικα, πραγματικά είναι σκληρή και νομίζω ότι πιο πολλά ζητάνε.
Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς είχαμε μια παροιμία στο νοσοκομείο, τον Άρη στο κρεβάτι τον κάνουνε. Αυτά για να καταλάβουμε ότι και εφόσον ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι διαπραγματεύεται, σαν πρωθυπουργός δεν έπρεπε να καλέσει όλα τα κόμματα να κάνουν μια σύσκεψη και να πει: Παιδιά, έχω πρόβλημα, μου ζητάνε και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα. Αυτός είναι ο προπονητής, να καλέσει και τους υπόλοιπους και να ζητήσει βοήθεια. Αυτός θα αντί να καλέσει. Αν το είχε κάνει πολύ πιο νωρίς, θα πηγαίνανε όλοι. Νομίζω ότι τώρα που έφτασε στο Αμήν και πάντα όταν βγαίνει στη Βουλή, αντί να ζητήσει σύμπνοια από όλους τους πολιτικές δυνάμεις, μάλιστα τους βρίζει μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πάντως οι θεσμοί, κύριε Αδαμάκη, ήταν να φύγουν. Η τελευταία πληροφόρηση, λέξτε και να έχει αλλάξει κάτι αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί οι εξελίξεις συνήθως μας προλαβαίνουν, δεν θα φύγουν, θα παραμείνουν για λίγο ακόμα στην Αθήνα, μήπως και τελικά καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η αξιολόγηση τελικά θα κλείσει ή το βλέπουμε μετά το Πάσχα? Θα κλείσει. Θα κλείσει. Πριν το Πάσχα, λέτε εσείς, εκτιμάτε? Δεν ξέρω τι εκτίμηση μπορώ, δεν μπορώ να κάνω. Νομίζω ότι έχουν συμφωνηθεί όλα. Και παίζουν ένα θέατρο του παραλόγου τώρα ότι κάνουν διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι έχει κλείσει, αλλά θα κλείσει πολύ δυσκολία για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους και νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη μείωση συντάξεις οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται κι άλλο. Τώρα, χθες ο κύριος Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, η οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει και μίλησε και για τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα τα οποία έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή είναι από υπερφορολόγηση, έτσι, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δαχτυλάκι μας. Για τι είδους λοιπόν ανάπτυξη μιλάμε? Ανάπτυξη σημαίνει κατανάλωση, σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει ο Έλληνας φορολογούμενος να έχει στην τσέπη του χρήματα, να βλέπει τον οικοκυριό του τέλος πάντων να πηγαίνει μπροστά και όχι να βυθίζεται συνεχώς. Στην ύφεση. Και μιας και αναφέρομαι στην ύφεση, να πω και για τα στοιχεία της Ελστάτ που έγιναν σήμερα γνωστά και πώς μπορούν αυτά να συνδυαστούν με τα όσα μας έλεγε χθες ο κύριος Τσίπρας, ότι τελικά βαθαίνουμε κι άλλο, πέφτουμε κι άλλο, ύφεση. Τα είπες όλα, δεν με άφησες να πω για την Ελστάτ πρόσφατα, εχθές. Είναι δυνατό να βγαίνει ένας πρωθυπουργός όταν έχει τα στοιχεία της Ελστάτ και να λέει αυτά τα πράγματα? Δυστυχώς θα έχουμε πάλι ύφεση για τα 16. Δυστυχώς το λέω γιατί. Σαν Έλληνας πολίτης, ήθελα να είχαμε μια ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για να προχωρήσει πρέπει να μην έχει αριστερές διδρυψίες. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, καμιά μεταρρύθμιση, δεν έχει προχωρήσει καμιά αποκρατικοποίηση. Όλα παραμένουν σε έχουν. Αν αυτά είχαν προχωρήσει γρήγορα, ούτε τόσα σκληρά μέτρα θα μας ζητούσαν και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είχε άλλη τροχιά ανάπτυξης. Δυστυχώς και το 2016 θα έχουμε ύφεση και τα γεγονότα τα λένε πρόσφατα με την Ελστάτ. Πείτε μου τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει και αυτό την σημασία του για το που τελικά οδηγούμαστε και ως χώρα και τι μας ξημερώνει αύριο. Είδαμε την κυρία Μέρκελ και όχι μόνο να μιλά πια φανερά, δημόσια, για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Το είχε πει πριν από λίγες ημέρες, ακροθυγώς το είχε δείξει το ζήτημα. Ωστόσο, σήμερα ουσιαστικά με τους υπόλοιπους ισχυρούς Ευρωπαίους ηγέτες λένε ξεκάθαρα ότι μιλάμε πλέον για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως για τη δική μας τη χώρα τι ή τι μπορεί να προμηνεί όλο αυτό που σήμερα είδαμε να γίνεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες? Γιατί αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, ενδεχομένως κανείς να σκεφτεί ότι θα φτάσουμε και σε ένα σημείο να μιλάμε για άλλο ευρώ για τις ανεπτυγμένες χώρες και για άλλο ευρώ για τις πιο, ας πούμε, ισχυρές χώρες. Δεν θα ήθελα ούτε να το σκέφτομαι. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο ότι είδα πρώτη φορά κυβέρνηση Τσίπρα στο Φλεβάρι να πανηγυρίζει που επανέρχεται Τρόικα στην Ελλάδα. Αυτοί που λέγανε ότι την Τρόικα και αυτούς θα τους, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα τους διώξουν όλους από την Ελλάδα. Πραγματικά οι πανηγυρισμοί τους βγήκανε σε πολύ κακό γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν όλα ψεύτικα. Τελικά αυτή η επικοινωνία και οι ψεύτικοι που τα είχαν αντιστέκονται. Τα έχουν υπογράψει όλα. Δεν μπορούμε να δούμε καμία ανάπτυξη αν δεν τελειώσουν οι γερμανικές εκλογές. Και δυστυχώς που το λέω, θα είναι πολύ σκληρή και είναι και σκληρή η Ευρωπαϊκή. Δεν χρειάζεται, το έχουμε μάθει κι εμείς. Και ο Σαμαράς είχε αντιστάσεις, όμως ο Σαμαράς δεν έκανε επικοινωνιακό τέχνασμα που κάνουν αυτοί ότι αντιστεκόμαστε. Εμείς δουλεύαμε και τα αποτελέσματα δείξαν ότι η Νέα Δημοκρατία το 2014 έβλεπε φως στο τούνελ. Τώρα είμαστε στο μαύρο σκοτάδι. Και δυστυχώς δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Αυτά τα δύο τρέχα. Σκέψου τώρα να έχουμε πλεονάσματα μέχρι το 23,5%. Που είναι αδύνατο να τα πιάσουμε. Γιατί μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά? Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Έπρεπε να κάνει μια Εθνική Ελλάδα πιο μπροστά, να καλέσει σαν πρωθυπουργός όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και να πει: Παιδιά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να κλείσω διαπραγμάτευση και να πάμε μαζί ενωμένοι. Αλλά θέλει να παίζει το παιχνίδι μόνος του
και δυστυχώς μόνος θα τα ψηφίσει. Ακόμα και χώρες που η οικονομία τους αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν μπορούν να πετύχουν τέτοιου είδους πλεονάσματα. Το 3,5% είναι ένα πραγματικά ποσοστό πολύ μεγάλο για τη χώρα μας. Έτσι. Ένα όνειρο πατηλό. Ο Μητσοτάκης όταν πήγε στο Βερολίνο τους είπε ότι θέλουμε 2%, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και αφού δεν βγαίνουν τα νούμερα, έχουν βρει τη σωστή λύση. Τα υποζύγια πάντα είναι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Αυτοί την πληρώνουν. Δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη όταν μειώνεις συντάξεις, μειώνεται και η κατανάλωση. Πρόσφατα είναι τα στοιχεία ότι η κατανάλωση μειώθηκε γύρω στο 35%. Άρα δεν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Έχουν μειωθεί οι καταθέσεις γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο το πρώτο τρίμηνο. Ούτε καν τρίμηνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η πιο ανίκανη κυβέρνηση από τις αντιπολίτευσης ήρθε στην πιο κρίσιμη στιγμή. Να την άξουν την μπάνκα στον αέρα. Πάντως, οι ειδικοί λένε, μιας και αναφερόμαστε στα πλεονάσματα, κύριε Αδαμάκη, ότι ακόμα και στις χώρες που έλεγα πριν από λίγο, που πάνε καλύτερα στα οικονομικά τους, στα δημοσιονομικά τους, 1,5 με 2% κάνουν λόγο για πλεονάσματα, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό λέω πώς εμείς θα τα καταφέρουμε και αν δεν μπορούμε βγαίνει. Να τα καταφέρουμε. Δεν μπορούμε τελικά. Να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, πόσο άλλο. Δεν βγαίνει. Όταν μια χώρα με αστερές δελειψίες έχουν σταματήσει το ελληνικό, τα είχαμε βρει αρχαία. 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνανε ερώτηση για να σταματήσει το έργο. Στη Ρόδο, νομίζω την Αφάντου, ήταν να κάνουμε πάλι εκεί πέρα μια αποκρατικοποίηση και εκεί αρχαία. Έλεος, σταματήστε, δουλέψτε για την Ελλάδα, προχωρήστε γρήγορα στις αποκρατικοποίησεις, προχωρήστε γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις, μόνο έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Έστω και την τελευταία στιγμή να κάνουν κάτι να σωθεί η χώρα. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε, έρχεται ακόμα μία έρευνα που λέει ότι το 92% των Ελλήνων έχει αρχίσει πλέον, των νέων ανθρώπων κιόλας, να αποστρέφεται την πολιτική. Δυστυχώς έχω δει την έρευνα. Και μην ξεχνάτε ότι η ανεργία δεν μειώθηκε στην Ελλάδα. 480.000 νέοι φύγαν από την Ελλάδα και έχουν πάει στο εξωτερικό. Και όταν μιλάνε για μείωση ενεργείας 2-3 μονάδες, εγώ πραγματικά γελάω. Είναι δυνατόν να λένε αυτά τα ψέματα? Όταν οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό και δεν φαίνονται άνεργοι, φυσικά θα μειωθεί η ανεργία. Αν είναι δυνατόν να λένε ακόμα και σήμερα ψέματα, τους γελάσαν τους Έλληνες μία φορά. Τους γελάσανε δύο με το δημοψήφισμα. Τρεις με τις εκλογές αυτό. Φτάνει πια, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε μια συμφωνία με το λόγο. Θα τους πούμε μόνο την αλήθεια. Και όμως πραγματικά δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, ο αρχηγός μας, ο πρόεδρος μας, να μπορεί να πει ψέματα σε έναν ελληνικό λαό πληγωμένο. Ναι, και φυσικά, μιας και το λέτε αυτό, για να κάνω λίγο και τον συνήγορο του διαβόλου, κύριε Πρόεδρε, τι μπορεί να αλλάξει ακόμα? Ας υποθέσουμε ότι όταν γίνουν οι εκλογές, έρχεται στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να αλλάξει το δικό σας το κόμμα ήταν... όταν τα πράγματα έχουν συμφωνηθεί, έχουν ψηφιστεί? Εδώ μας ζητά να πάρουμε μέτρα για μετά το 2018. Περιμένουμε ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι τα αντίμετρα και τι θα συμφωνήσουν τελικά οι θεσμοί. Τι μπορεί πραγματικά να αλλάξει μέσα σε αυτό το τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί? Το θέμα ήταν να αλλάξει χθες. Όσο παραμένουν αυτή στην κυβέρνηση και βαδιζόμαστε πιο βαθιά στην ύφεση, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στις εκλογές. Λέει ότι είναι διαρκώς σε ισχύ αυτό το αίτημα. Ναι, λοιπόν, παραμένει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αδαμάκη, για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ορεστιάδα, στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Εκεί όπου για πολλωστή φορά μέσα σε λίγους μήνες επισκέφτηκε το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας ο πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, ο κ. Χρήστος Ρώσιος, ο οποίος και συναντήθηκε με τους παραγωγούς του Εύρου αλλά και της Ροδόπης με αφορμή την έναρξη της σποράς και με σκοπό να περάσει το μήνυμα στον αγροτικό κόσμο ότι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης επανακάμπτει και ότι οι παραγωγοί μπορούν να την εμπιστευτούν και πάλι. Τον τριπλασιασμό των στρεμάτων με τέφλα που καλλιεργούνται στον Εύρο και τη Ροδόπη και τη στήριξη του μοναδικού φουγάρου στην περιοχή του Βορείου Εύρου, ζήτησε ο πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης Χρήστος Ρώσιος, που επισκέφτηκε το εργοστάσιο και συναντήθηκε με τους τεφλοπαραγωγούς. Απαντώντας σε όσα του έθεσαν οι παραγωγοί για την εξόφλησή τους, ανέφερε πως το υπόλοιπο που έχει απομείνει για την παραγωγή του 2016 αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Μέσα σε 10 μήνες κατορθώσαμε να ξεπληρώσουμε όλο το 2015. Και το 80% περίπου των οφειλών του 2016 με προσπάθειες που έγιναν από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και χωρίς χρηματοδότηση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρώσιος. Το μοναδικό φουγάρο που υπάρχει εδώ πέρα, με τη διοίκηση, με τις προσπάθειες που έκανε η διοίκηση και τις προσπάθειες που έκαναν οι παραγωγοί και οι εργαζόμενοι, ξαναστήθηκε στα πόδια του και ότι υπάρχει μέλλον για αυτή τη βιομηχανία. Στην Ελλάδα υπάρχει μέλλον στον Εύρο και υπάρχει, το πιο σημαντικό απ' όλα, υπάρχει μέλλον για την τεφλοκαλλιέργεια.
σε ό,τι αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της γεωπονικής υπηρεσίας του εργοστασίου Ορεστιάδας, την οποία επεσήμαναν οι τευτλοκαλλιεργητές στη διάρκεια της συνάντησης. Ο πρόεδρος της ΣΕΒΣ δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν τρεις εποχικοί γεωπόνοι, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των παραγωγών. Μέσα σε 10 μήνες κατορθώσαμε να ξεπληρώσουμε όλο το 15 και το 80 περίπου τη % των οφειλών του 16, με προσπάθειες που έκανε η βιομηχανία χωρίς χρηματοδότηση. Σε αυτό το πράγμα, για αυτό το πράγμα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, όχι απόλυτα, αρκετά ικανοποιημένοι, και ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα γίνει εξόφληση, έτσι ώστε και οι αγρότες να αισθανθούν ικανοποίηση, παρά το γεγονός ότι παρουσιάσαμε για το 2016 μια μικρή καθυστέρηση στην δρομή. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει για τους αγρότες όλα τα εφόδια τους, έτσι ώστε να κάνουν μια πολύ καλύτερη παραγωγή. Τώρα, με σταθερά βήματα και σωστό συντονισμό, θα γίνει προσπάθεια ώστε το γραφείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που υπάρχει ανενεργό στις Βρυξέλλες, και έχει εγκαινιαστεί, να θυμίσουμε, πριν από 10 χρόνια σχεδόν, να λειτουργήσει και πάλι. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους στόχους που θέτει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Εξακουστός, σε συνεννόηση και συντονισμό πάντα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, μετά και τα νέα του καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος ανέθεσε στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Κώστα Εξακουστό αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας της περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα ορίστηκε και εκπρόσωπος της περιφέρειας στη διάσκεψη των παράκτιων περιφερειακών περιοχών και ήδη ο κ. Εξακουστός ιεραρχεί ζητήματα στα οποία και πρέπει να ρίξει ιδιαίτερο βάρος και μέσα από τον σωστό σχεδιασμό και τις κατάλληλες συνεργασίες, όπως λέει, να προκύψουν ωφέλη σημαντικά για όλη την περιφέρεια, αξιοποιώντας προγράμματα και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους μας γυρνά στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, όταν ακόμη Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, και ο οποίος είχε εγκαινιάσει το γραφείο της περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Όμως το εγχείρημα αυτό είχε βρει πολλά προσκόμματα, με αποτέλεσμα η λειτουργία του να ατονίσει. Ο κύριος Εξακουστός θεωρεί πως μέσα από τις ανάλογες αποφάσεις αυτό το γραφείο και η λειτουργία του θα μπορέσουν να χτίσουν μια σχέση ουσίας και να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το γραφείο που υπάρχει στις Βρυξέλλες. Άρα, ένας πρώτος στόχος βασικός. Ναι, το γραφείο στις Βρυξέλλες. Υπάρχει γραφείο ιδιόκτητο στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, το οποίο είναι αγορασμένο εδώ και μια δεκαετία. Το θυμόμαστε. Ναι. Επί Αγγελόπουλου κιόλας, έτσι. Το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί επιτέλους, γιατί γι' αυτό το λόγο. Η αλήθεια, εγώ πίστευα ότι δεν υπήρχε πια. Αγοράστηκε. Κακός βεβαίως που το πίστευα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει και κάποιο εγχείρημα το οποίο να έχει βγει από εκεί και ναι. Να έχει φτάσει εδώ, κύριε Ξακουστέ. Υπάρχει λοιπόν η πολιτική βούληση από τον Περιφερειάρχη, έτσι, προς αξιοποίηση του γραφείου αυτού. Το οποίο, αν θέλετε, θα είναι και ο συνδετικός μας κρίκος. Τι λέτε τώρα, κρίκος, το κέντρο αποφάσεων. Στο κέντρο αποφάσεων, έτσι. Άρα, θα πρέπει λοιπόν πρώτα η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στόχευση και βήμα-βήμα να χτίσουμε πάνω σε αυτό που λέγονται ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Εξακουστό. Πάμε τώρα στο Δήμο της Κομωτινής, εκεί όπου τις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της έκανε η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, η κυρία Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, η οποία και τόνισε πως σκοπός της είναι να εργαστεί προς όφελος των δημοτών, κρατώντας τις ισορροπίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς τον θεσμό. Η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου αναδείχθηκε νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής. Την ειδική συνεδρίαση συγκάλεσε ο πλειοψηφός σύμβουλος Θεόδωρος Γκαντής. Σε σύνολο 39 ψηφισάντων, η κυρία Στογιαννίδου έλαβε 35 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά. Στην ίδια συνεδρίαση, αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Γιώργος Ναυροζίδης με 37 ψήφους υπέρ και 2 λευκά. Γραμματέας αναδείχθηκε ο Χουσέιν Μπαϊράμ από την παράταξη της κυρίας Ελένης Λαυτσή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η διευρυμένη πλειοψηφία με την οποία εξελέγει σήμερα στην δημοτική αυτή θέση μου δημιουργεί φυσικά εκτός από αισθήματα χαράς και τιμής και αίσθημα ευθύνης για το ρόλο που καλούμε να διαδραματίσω. Έχω απόλυτη συνέστηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τιμήσω την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, η οποία ήταν μεγάλη σήμερα, να ανταποκριθώ στα καθήκοντα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαμογελάω, κυρίες και κύριοι, γιατί τώρα κάνω μία συζήτηση πριν βγούμε στον αέρα με τον κύριο Χρήστο Κατσαντούρα, τον οικονομολόγο, για να σχολιάσουμε όλα αυτά που υπόθηκαν αυτές τις ημέρες και με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά μου έλεγε κάτι που αφορά στις καταθέσεις. Το συζητάγαμε βέβαια στη διάρκεια της κουβέντας μας. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Κατσαντούρα. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα, και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ περίμενα ότι θα την ξανακάναμε αυτή την κουβέντα αφού θα έχει κλείσει αξιολόγηση. Τα λέγαμε πριν τα Χριστούγεννα, πέρασε ο καιρός και ακόμη πάλι η αξιολόγηση δεν έκλεισε. Βέβαια, οι θεσμοί παραμένουν για λίγο ακόμα, τουλάχιστον αυτή λέει η τελευταία πληροφόρηση που έχω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Εσείς τι λέτε για να πούμε μετά και για τις καταθέσεις? Πολύ φοβάμαι, κύριε Πασχαλή, πως θα φάμε και το τορνί του Πάσχα και μετά θα κλείσει η αξιολόγηση. Μετά το Πάσχα, λέτε. Οι τελευταίες έτσι αναλύσεις των ειδικών λένε ίσως και το Μάη. Τώρα... Από ό,τι φαίνεται, προς τα εκεί πάει για πολλούς και διάφορους λόγους. Η εκτίμησή μου είναι πάντως ότι θα αργήσει πάλι. Δεν υπάρχει συμφωνία σε πάρα πολλά θέματα. Και θα καθυστερήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα. Τώρα, πραγματικά, πριν πούμε για τις καταθέσεις, όσο αργή αξιολόγηση, η οποία έπρεπε να έχει κλείσει ένα χρόνο πριν περίπου, η ζημιά, αν μπορούσαμε να τη βάλουμε σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό, ποια θα λέγατε ότι είναι, κύριε Κατσαντούρα? Ακούμε διάφορα και από την αγορά σε καθημερινή βάση και από τους επιχειρηματίες, από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τέλος πάντων, ότι η ζημιά σε καθημερινή βάση είναι πολύ μεγάλη. Τα capital controls εξακολουθούν να παραμένουν στη ζωή μας, αν και τα έχουμε ξεχάσει. Αν όλα αυτά λοιπόν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε και τα αναλύσουμε, μάλλον τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα έτσι όπως μας τα παρουσίασε εχθές τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας. Ότι αλλάζουμε σελίδα, είπε, και ότι η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει. Κύριε Μπασκάκη, να ξεκινήσω από το πρώτο που είπατε σχετικά με τις καταθέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, υπάρχει μείωση των καταθέσεων 31 Δεκεμβρίου του 2015 με 31 Δεκεμβρίου του 2016 κατά 2 δισεκατομμύρια περίπου πανελλαδικά. Από το 123 κατεβήκαμε στα 121 δις. Όλος παραδόξως, προηγουμένως είδαμε την ανακοίνωση στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις κατά νομό. Όλος παραδόξως, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντί να ακολουθήσουμε το γενικότερο κλίμα της μείωσης, υπάρχει αύξηση των καταθέσεων. Μικρή βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι μια αύξηση. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις ήταν 4.434 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 και 31 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 4.491, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 57 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η μεγαλύτερη αύξηση στο νομό Εύρη 23 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια είναι στο νομό Καβάλας, 8 εκατομμύρια στο νομό Δράμας, 10 εκατομμύρια στο νομό Ροδόπης και 3 εκατομμύρια στο νομό Ξάνθης. Να, αυτά ακούει η Λαγκάρτ μετά. Και έρχεται και λέει και άλλα μέτρα. Εμείς έχουμε φέρει το δικό μας μοντέλο. Κύριε Κατσαντούρα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι συγκυριακοί παράγοντες, μπορεί κάλλιστα σε λογαριασμούς όψεως 2-3 μεγάλων επιχειρήσεων έχουν μπει κάποια χρήματα με 31 Δεκεμβρίου και να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Αν δεν έχεις πλήρη ανάλυση των στοιχείων, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, εν πάση περιπτώσει, είναι στα ίδια επίπεδα σε εμάς εδώ, ενώ πανελλαδικά μειώνονται. Λοιπόν, τώρα να σας πάω σε αυτό που έλεγα πριν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, που εκεί μίλησε ο κύριος Τσίπρας και ανέλησε το σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να ανασυγκροτηθούμε στον παραγωγικό κυρίως τομέα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα εδώ που τα λέμε. Αν δεν υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση, και να λέμε, τσάμπα τα λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από το παρελθόν και φτάνει στο σήμερα, πώς τελικά φτάσαμε να μην παράγουμε, να μην έχουμε τίποτα και μόνο να ξοδεύουμε. Είμαστε ένα άκρος σπάταλο κράτος και εξακολουθούμε να παραμένουμε σπάταλο κράτος, κύριε Κατσαντούρα. Λοιπόν, τα 3,5% πλεονάσματα, πιστεύετε ότι είμαστε ικανοί να συνεχίσουμε να τα έχουμε και να πιάνουμε αυτό το στόχο? Γιατί φέτος μπορεί να τα καταφέραμε, αυτή τη χρονική περίοδο τέλος πάντων, αλλά είναι ένα πλεόνασμα που έχει έρθει από την υπερφορολόγηση. Οπότε, γιατί ανάπτυξη? Μιλάμε. Σωστά. Να πούμε ότι χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η οικονομία το 2016 επέστρεψε στην ανάπτυξη. Πριν δυστυχώς στεγνώσε ακόμη το Μιλάνι από τα γραφόμενα σε εφημερίδες και στον έντυπο τύπο, μετά από λίγα λεπτά βγήκε ένα δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία λέει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2016 υπήρχε, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 και κατά 1,1% και κατά 1,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Με τα διορθωμένα αυτά στοιχεία, γιατί στις 14 Φεβρουαρίου είχε αναγγείλει η Ελστάτ ότι η μείωση θα είναι πολύ μικρή,
0,4 έλεγε, τώρα πήγε στο 1,1. Τελικά δεν τελικά για όλο το 2016 ουσιαστικά είμαστε στασιμότητα, βγάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,05, που αντιστοιχεί περίπου σε 100 εκατομμύρια. Αυτή θα είναι τελικά η ύφεση στο ΑΕΠ για το 2016. Τώρα για το άλλο που είπατε για το 3,5%. Όντως ταμιακά υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα αρκετά σημαντικό πλεόνασμα, πάνω από 2%. Ναι, αλλά έχει έρθει αλλά από αυτό πολύ είναι συγκυριακά και οφείλεται στην υπερφορολόγηση. Δυστυχώς πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, γιατί κάποια μέτρα άρχισαν να ισχύουν από 1η του 2017. Να θυμηθούμε ότι η αύξηση του πετρελαίου κίνησης, του υγραερίου, ο φόρος του καφέ, ο φόρος στην σταθερή τηλεφωνία κλπ. Ισχύουν από 1η του 2017. Άρα δεν έχει έρθει ακόμα η επίπτωση των μέτρων αυτών. Οπότε πιστεύω ότι το 3,5% δεν πιάνεται με τίποτα σαν στόχος. Πόσο μάλλον για τα επόμενα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι? Στον προϋπολογισμό υπάρχει εκτίμηση για 2,7%. Ήδη έχουν περάσει 2 πρώτες μήνες. Συνεχίζεται, πιστεύω, η ίδια κατάσταση της ύφεσης. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Το 3,5% είναι εξωπραγματικό. Και εδώ να πούμε ότι συνεχίζεται δυστυχώς η ίδια διέξοδη πολιτική. Να θυμίσουμε ότι στο δεύτερο μνημόνιο η προηγούμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είχε υπογράψει μεσοπρόθεσμο για πλεονάσματα 4,5%. Έτσι. Εξωπραγματικό ήταν και εκείνο. Εγώ πάντως σήμερα άκουγα σήμερα τον κύριο Ρομπόλη, που όλοι εκτιμούμε και τη γνώμη του και τα περισσότερα όσα λέει σίγουρα αντικατοπτρίζουν και την πραγματικότητα. Έλεγε λοιπόν ότι για το πλεόνασμα του 3,5% δεν υπάρχει περίπτωση, πραγματικά είναι ένα εξωπραγματικό νούμερο, δηλαδή δεν μπορούμε να το πιάσουμε εύκολα, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, με την έννοια ότι δεν έχουν προβλήματα στα οικονομικά τους, δημοσιονομικά ζητήματα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα. Μιλάνε για 1,5 με 2% το πολύ πλεόνασμα. Πόσο μάλλον εμείς που περνάμε ό,τι περνάμε τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια πια, πού να φτάσουμε να πιάσουμε το 3,5%. Δυστυχώς είμαστε στον 8ο χρόνο της ύφεσης. Και περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα που έρχονται, που θα εφαρμοστούν μετά το 2018, υποτίθεται, βεβαίως, έτσι. Ναι. Και αυτά είναι επιτάπητος. Τώρα, όσο για αυτό το σενάριο που διακινείται, για το αφορολόγητο, θα υπάρχουν και αντίμετρα και το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα είναι μηδέν. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα προπαγανδιστικό ψέμα. Αυτό θα ισχύσει εφόσον ξεπεράσουμε το 3,5%, τότε ενδεχομένως να ισχύσουν τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα που λένε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Συμμερίζουμε απόλυτα αυτό που είπατε και σαν εκτίμηση από τον κύριο Ρομπόλη, είναι από τους σοβαρότερους ανθρώπους στον χώρο του ασφαλιστικού και γενικότερα σαν οικονομούς, σαν καθηγητής. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεννούν σε αυτά που καθορίζονται απ' έξω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιτυχάνεται με τίποτα ο στόχος αυτός. Πάντως μέχρι λέει το 2015 ουσιαστικά τα δικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης χάσαμε ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Δηλαδή πώς πραγματικά μπορούμε να ορθοποδήσουμε και να πάμε λίγο παρακάτω, μπας και δούμε φως στο τούνελ, κύριε Κατσαντούρα? Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή ο κόσμος που μας ακούει και εμάς δημοσιογράφους και όλους τους ειδικούς που κάνουμε αναλύσεις επί των αναλύσεων, και άκουγε και χθες και τον κύριο Τσίπρα που έλεγε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη και ποια στοιχεία? Τα στοιχεία της οικογένειάς του κοιτάει και του νοικοκυριού του, έτσι, που είναι μηδενικά. Να πούμε, κύριε Πασκάκη, εδώ ότι χθες το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε με θέμα να συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτό, ενώ έπρεπε να ήταν μια πρώτη υποχρέωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια και των προηγούμενων που κυβέρνησαν και αυτών εδώ που κυβερνούν, δυστυχώς δεν ασχολήθηκαν και τελικά υπάρχει όρος μέσα στο τρίτο μνημόνιο ότι έπρεπε αυτό το σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της χώρας να το καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό εξαγγέλθηκε τον Αύγουστο του 2015, περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί. Επί υπουργίας του κυρίου Σταθάκη ανατέθηκε στο ΚΕΠΕ για να συντάξει το πρόγραμμα αυτό. Κάποια στιγμή έφτασε ένα σχέδιο προγράμματος στον κύριο Σταθάκη. Δεν είχε λάβει, λέει, υπόψη το Brexit, δεν είχε λάβει υπόψη το πραξικόπημα στην Τουρκία, ότι άλλαξαν κάποια στοιχεία και επιστράφηκε πίσω για να ξαναγραφεί. Και χθες ο υπουργός παρουσίασε ένα σχέδιο. Δεν είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση τεκμηριωμένη, την οποία μετά θα την δώσουν σε διαβούλευση, παραγωγικούς φορείς, σε όλες τις επιχειρηματικές τάξεις, στα επιμελητήρια, για να κατευθεί μέρος αυτό το σχέδιο, για να βαδίζουμε με ένα μπούσουλα και με ένα σχέδιο για το αύριο. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα, πώς θα φύγουν τελικά οι θεσμοί, οι οποίοι θεσμοί έχουν ξανανοίξει ζήτημα που αφορά στην πρώτη αξιολόγηση και αναφέρομαι στον νόμο Κατρούγκαλο, για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Το ζήτημα είναι ότι τα προβλήματα συνεχίζονται, κύριε Κατσαντούρα. Θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν, ανάπτυξη δεν υπάρχει, επενδύσεις δεν γίνονται.
που βαδίζουμε. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο χρέο στο Θεό. Τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες αυξάνονται ήδη. Στο υπάρχει Θεό. Ανακοίνωση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ότι μέσα στον Ιανουάριο αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια ήδη κατά 1,1 δις. Και επίσης υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι έχει περιοριστεί η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων μέσα στον Ιανουάριο κατά 1,1 δις. Καλά, σε λίγο θα περιοριστούν κι άλλα. Τρώμε δηλαδή και αυτά που είχαμε κάτω από το περιμένετε, θα περιοριστούν κι άλλα όπου να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά, γιατί θα άξιζε να ασχοληθούμε και με αυτά που συζητούν το τελευταίο χρονικό διάστημα περί επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Κάποιοι έχουν αρχίσει και την κάνουν πιο δυνατά αυτή την κουβέντα. Η Μέρκελ μιλάει για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, για ευρώ δυνατό και ισχυρό, για εγώ θα έχω άλλο ευρώ, εσύ θα έχεις άλλο. Είναι πολλά τα πράγματα που κυρία πάει Πασκάκη, το ζήτημα. Όχι σαν οικονομολόγος, αλλά σαν πολίτης, εγώ θα μπορούσα να πω ότι όχι να επιστρέψουμε στη δραχμή ή στη μνάη ή στο φίνικα που υπήρχε επί Καποδίστρια οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει ένα σχέδιο για τη χώρα. Λοιπόν, δεν φταίει το ευρώ το ότι κάνει να απονεμηθεί 20, 25 και 30 χρόνια δικαιοσύνη. Την Κυριακή είχε καθημερινή ένα δημοσίευμα, μια υπόθεση τελεσυνδίκηση μετά από 34 χρόνια. Λοιπόν, αν δεν καταργηθεί η γραφειοκρατία, εάν δεν περιοριστεί η σπατάλη, αυτή που γίνεται και οι κλεψές στα ταμεία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε πουθενά. Πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσαντούρα. Ελπίζω την άλλη φορά θα τα ξαναπούμε να έχει κλείσει η αξιολόγηση ναι, για να δούμε τελικά πώς πραγματικά να βαδίσουμε λίγο πιο πέρα. Με αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Καβάλα. Τη δική του απάντηση δίνει μιλώντας στο kavalaportal.gr ο αντιδήμαρχος οικονομικών Καβάλας και επιβλέπων της διαδικασίας για την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Ηλίας Καλανταρίδης, στις καταγγελίες του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, στην παράταξη πολιτών του κύριου Άρη Βέρου για παρατυπίες στη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εστάλει μια ανακοίνωση από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Καβάλα Συμπαράταξη Πολιτών Άρη Βέρο, ο οποίος καταγγέλει μεθοδεύσεις και παρατυπίες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Καβάλας κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του, δηλαδή την επανεκλογή του κυρίου Γραμμένου. Σε μια χρονική στιγμή πάντως που η Δημοτική Αρχή Καβάλας δέχεται αρκετά πειρά τόσο για την αποτελεσματικότητά της, όσο και για το επίπεδο συνεννόησης μεταξύ στο μελόν της, τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Βέρος προκαλούν αίσθηση. Τη δική του όμως απάντηση δίνει μιλώντας στο kavalaportal.gr ο αντιδήμαρχος οικονομικών Καβάλας Ηλίας Καλανταρίδης, ο οποίος ήταν και επιβλέπων της διαδικασίας για την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στις καταγγελίες του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Συμπαράταξη Πολιτών Άρη Βέρου για παρατυπίες στην διαδικασία εκλογής του Προέδρου. Δεν τίθεται κανένα θέμα όσον αφορά το ότι να μην έχει γίνει κάτι σωστά. Να πω εδώ ότι επανειλημμένως από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ζητήθηκε να επισπευθεί η διαδικασία, έτσι προσπερνώντας κάποια τυπικά θέματα. Παρά τα αυτά, για να μην έχουμε ακριβώς προβλήματα, ακολουθήσαμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Αυτό το οποίο έχει καταγγείλει ο κύριος Βέρος και το είπε και χθες εδώ, ήταν καταρχήν ότι δόθηκαν κάποια τα λευκά συγκεκριμένα ψηφοδέλτια σε διαφορετικό μέγεθος από ό,τι ήταν τα κανονικά ψηφοδέλτια που είχαν το όνομα του Προέδρου. Ότι δεν ήταν δηλαδή κόλλες Α4, αλλά ήταν μικρότερα κομμάτια από φύλλα. Εδώ οφείλω να πω το εξής, ότι ο γραμματέας, ο οποίος βοηθούσε στη διαδικασία, για εξοικονόμηση, κακώς θα έλεγα εγώ, χαρτιού, έσκιζε τις κόλλες Α4 στα μισά, έτσι, και τις μοίραζε ως λευκά ψηφοδέλτια. Εδώ να πω επίσης ότι πολλοί σύμβουλοι έλεγαν μη μας δίνετε καν το λευκό ψηφοδέλτιο, έτσι. Παρά τα αυτά τηρήθηκε το τυπικό της διαδικασίας, με το που είπε ο κύριος Βέρος ότι εδώ υπάρχει θέμα ότι τα ψηφοδέλτια δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, δόθηκε άμεση εντολή και αντικαταστάθηκαν την ίδια στιγμή, έτσι. Και βέβαια αυτό είναι και καταγεγραμμένο και από συναδέλφους σας οι οποίοι βρίσκονταν εδώ. Έδωσα λοιπόν εντολή στον γραμματέα να πάρει πίσω τα διαφορετικού μεγέθους λευκά ψηφοδέλτια και να μοιράσει πλέον κανονικά κόλλες Α4. Όπως και έγινε και συνεχίστηκε η διαδικασία. Κάτι άλλο το οποίο καταγγέλθηκε επίσης ήταν ότι κάποιοι σύμβουλοι έλειπαν κατά τη διαδικασία. Εδώ οφείλω να πω επίσης και είναι, θα πιστεύω, και οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έφυγαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ζητούσαν άδεια ότι ξέρετε εγώ πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή. Έδιναν το ψηφοδέλτιο με το οποίο ψήφιζαν για την ψηφοφορία που διενεργούνταν εκείνη τη στιγμή και αποχωρούσαν. Οπότε κατά τη στιγμή που γινόταν η καταμέτρηση, όντως δεν ήταν εδώ. Παρά τα αυτά είχαν ψηφίσει και είχαν φύγει.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.